Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα παραμένει σε κρίσιμη φάση. Βρίσκεται πάλι μπροστά στις απαράδεκτες απαιτήσεις των δανειστών για καινούργια επαχθή μέτρα, κυρίως στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά και τη φορολογία. Σε αυτή την κατάσταση οδηγηθήκαμε όχι μόνο εξαιτίας των απαιτήσεων των δανειστών, αλλά και εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ευθύνεται διότι εγκατάλειψε το στόχο της επαναδιαπραγμάτευσης και εφάρμοσε την τακτική «πρώτα υλοποιώ τις δεσμεύσεις και μετά θα διαπραγματευθώ». Αυτό σε συνδυασμό με το success story παρήχε στους δανειστές επιχειρήματα για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Υποτίμησε η κυβέρνηση το γεγονός ότι η παρατεταμένη ύφεση και η λιτότητα θα έκανε δυσχερέστερη την ανάκαμψη. Η παραγωγική βάση υστέρησε πάρα πολύ και ιδιαίτερα τεχνολογικά. Η πλειονότητα του ελληνικού λαού εγκλωβίστηκε σε συνθήκες μόνιμης φτώχειας. Δεν προώθησε μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν στο δίκαιο επιμερισμό των βαρών και θα δημιουργούσαν θετικές προϋποθέσεις δημοσιονομικής προσαρμογής. Υποτίμησε τον ρόλο της ρύθμισης του δημοσίου χρέους στην έξοδο από την κρίση και επί της ουσίας δεν προσπάθησε για την διευθέτησή του. Επεδίωξε τον τερματισμό του μνημονίου μέσω της εξόδου στις αγορές χωρίς τη στήριξη των εταίρων. Η κυβέρνηση αυτοπαγιδεύτηκε και παγίδευσε για τη χώρα. Διαφήμισε το τέλος των μνημονίων και την έξοδο στις αγορές. Αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του έτους 2015 αποτυπώνει τη συνέχιση της ίδιας συντηρητικής πολιτικής της μονόπλευρης λιτότητας. Μειώνει τις δαπάνες ασφάλισης, τις δαπάνες περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας. Δεν στηρίζει ουσιαστικά δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας. Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για την εκκίνηση μιας διαδικασίας ανάπτυξης. Και αντίθετα, μειώνει το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Συνεχίζει την υπερφορολόγηση των μισθωτών και των συνεπών φορολογουμένων. Αυτός είναι ο εύκολος, ο λογιστικός και κοινωνικά άδικος τρόπος επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος. Η ίδια συνταγή, το ίδιο μείγμα πολιτικών δεν θα επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Μόνον έως το 2020 θα πρέπει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να πληρώσουμε ακόμη περίπου 90 δις σε χρεολύσια και τόκους. Πώς θα εξευρεθούν αυτοί οι πόροι και τι θα περισσέψει για την ανάκαμψη της χώρας? Θεωρείτε ότι μπορούμε να φιλολογούμε για την βιώσιμότητα του χρέους και να μην εργαζόμαστε ως χώρα για την ουσιαστική αναδιάρθρωσή του? Δεν γίνεται, κύριοι βουλευτές, η χώρα να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Η αλλαγή της πολιτικής είναι αδύρυτη ανάγκη. Η αλλαγή πολιτικής όμως, που δεν θα είναι μία αλχημία μετατροπής της δύσκολης κατάστασης σε εύκολη. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται απλώς με την κατάργηση των πολιτικών της λιτότητας. Μια εναλλακτική πρόταση πρέπει να απαντήσει με επιτυχία στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε κατηγορηματικοί ότι οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές δεν διαγράφονται με έναν νόμο, αλλά προϋποθέτουν μια νέα συμφωνία μέσα από μια επίπονη και συστηματική διαπραγμάτευση. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υποστηρίζουμε ότι δεν έχει νόημα η επαγγελία μη ρεαλιστικών λύσεων με δεδομένη την δημοσιονομική στενότητα. Γι' αυτό δεν μιλάμε μόνο για αναδιανομή των πόρων, αλλά και για μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Ας συνεννοηθούμε. Εύκολη διαπραγμάτευση με τους δανειστές δεν υπάρχει.
Υπάρχει όμως διαφορετική διαπραγμάτευση. Εύκολες λύσεις στα προβλήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως δίκαιες λύσεις. Προτείναμε και επιμένουμε σε ένα κοινό πολιτικό τόπο που θα ενισχύσει τις διαπραγματικές ικανότητες της χώρας για την αναδιάρθρωση του χρέους. Οι εκλογές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια δημοκρατική διαδικασία, μέσα από την οποία ο λαός επιλέγει το περιεχόμενο της πολιτικής που πρέπει να ασκηθεί. Δεν είναι οι εκλογές το κακό. Θεωρούμε την εθνική συνεννόηση για τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας, όπως είναι το χρέος και οι εθνικές μας υποθέσεις, αδύρυτη ανάγκη και επιβεβλημένη πολιτική συμπεριφορά των πολιτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να υπάρξει αλλαγή πορείας της χώρας, με πολιτική αλλαγή που θα φέρει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Μια διακυβέρνηση που θα διαπραγματευτεί με ουσιαστικό τρόπο και θα εφαρμόσει στο εσωτερικό της χώρας μια πολιτική εξόδου από την κρίση που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή προοπτική με όρους δημοκρατίας και κυρίως με όρους κοινωνικής συνοχής. Η τελική αξιολόγηση του υφισταμένου προγράμματος από την Τρόικα, η νέα συμφωνία με τους εταίρους και οι παράμετροι αυτής της συμφωνίας, καθώς και η διευθέτηση του δημοσίου χρέους, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα μεγάλης σημασίας, καθώς θα καθορίσουν σημαντικά, κύριοι βουλευτές, τη νέα φάση. Η πολιτική της χώρας πρέπει να εξασφαλίζει την προώθηση ενός σχεδίου επαναδιαπραγμάτευσης που θα αποκλείει την λήψη νέων επαχθών μέτρων και θα διευθετεί ουσιαστικά το ζήτημα του χρέους με την σημαντική βέβαια ελάφρυνσή του. Η χώρα πρέπει να εξασφαλίσει τη μετάβαση σε μια νέα φάση απαλλαγής από μονόπλευρες συντηρητικές πολιτικές λιτότητας και ύφεσης. Το δύσκολο των επιλογών, έτσι όπως διαμορφώνεται για τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να είναι ούτε οι μονομερείς ενέργειες προς τους δανειστές, ούτε η υποχώρηση σε νέες ακραίες και κοινωνικά απαράδεκτες απαιτήσεις. Η απαλλαγή από το μνημόνιο πρέπει να στηριχθεί σε μια νέα συμφωνία με τους εταίρους. Μια νέα συμφωνία, κύριοι βουλευτές, όχι ως μετονομασία του μνημονίου, αλλά ως μια νέα ποιοτικά και δομικά διαφορετική πολιτική διαχείρισης του ελληνικού ζητήματος. Αυτό σημαίνει συμφωνία για ρεαλιστικούς στόχους. Στόχους ρεαλιστικούς για την δημοσιονομική πολιτική και πραγματική αυτονομία της ελληνικής κυβέρνησης για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξή τους. Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να υποχωρήσει στη νέα επιθετική στάση των δανειστών. Απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών που είναι κοινωνικά άδικες και συνηθέστατα οικονομικά αναποτελεσματικές, πρέπει η χώρα, πρέπει εμείς να αντιπαρατάξουμε το δικό μας πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης με δημιουργία θέσεων εργασίας και διάχυση των ωφελιών προς όλους. Αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η διεθνοποιημένη οικονομία. Υποστηρίζουμε έντονα ότι η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις όμως δημοκρατικές, μεταρρυθμίσεις εξυγιαντικές, που θα διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής, δίκαιο, αποτελεσματικό και βεβαίως και αυτονοήτως, θα έλεγα, συνδεδεμένο με την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται ένα διαφορετικό πρόγραμμα που θα μειώσει τις δαπάνες μέσα από την καταπολέμηση της διαφθοράς και της πατάλης, που θα αυξήσει τα έσοδα καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή, που θα δημιουργήσει ανάπτυξη μέσα από μια νέου τύπου διαχείριση των πόρων με αυξημένη την επενέργεια στη δημιουργία θέσεων, εργασίας και εισοδημάτων. Δεν μπορεί ο ζητούμενος παραγωγικός μετασχηματισμός να προκύψει από τις συνεχώς μειούμενες επενδύσεις, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Δεν μπορεί να προκύψει με υψηλά επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να προκύψει με επιλογές που υπερεκτιμούν τον παράγοντα αυτής της ανάπτυξης, της λεγόμενης άνεργης ανάπτυξης που δεν έχει θέσεις εργασίας, και να υποεκτιμούν τον παράγοντα της κοινωνικής συνοχής σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης και αλλαγής. Επιγραμματικά μόνον θα αναφερθώ σε ορισμένες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Κύριοι συνάδελφοι, εάν τα χρόνια αυτά είχαμε ως χώρα καταφέρει να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση του κράτους ώστε να υλοποιεί αποτελεσματικά δημόσιες πολιτικές και όχι να καταπίνει πόρους, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε καλύτερη θέση? Εάν όλα αυτά τα χρόνια είχε υλοποιηθεί μια μεγάλη και βεβαίως δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, δεν θα εξοικονομούσαμε πόρους από την φοροδιαφυγή? Αν διαμορφώναμε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον αντί να φέρνουμε δεκάδες νόμους κάθε χρόνο, δεν θα βοηθούσαμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη? Γιατί δεν προχωράει η αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης και η περαιτέρω ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων? Γιατί συνεχίζεται η υπερφορολόγηση των μισθωτών και των συνεπών φορολογουμένων? Ακούστε κύριε συνάδελφοι, το ξέρετε. Για το 2015 προβλέπεται αύξηση των άμεσων φόρων σε ποσοστό 2,3% σε σχέση με το 2014. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδημάτων φυσικών προσώπων προβλέπεται αυξημένο σε ποσοστό 6,3% σε σχέση με το 2014. Αυξημένη κατά 3,8% προβλέπονται και οι έμεσοι φόροι, αυτοί δηλαδή που κυρίως και κατεξοχήν πλήττουν τα λαϊκά εισοδήματα. Όλα αυτά την ώρα που τα εισοδήματα των πολιτών έχουν φτάσει στον αδύρ και οι συνεχείς ανασχεδιασμοί στο φορολογικό σύστημα δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για την αύξηση των εξόδων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γιατί δεν έχει προχωρήσει, κύριε Υπουργέ, ο προϋπολογισμός απόδοσης, ένα σύστημα δηλαδή αξιολόγησης της σκοπιμότητας, του μεγέθους και της αποτελεσματικότητας των δαπανών του κράτους? Εάν είχε εισακουστεί η πρότασή μας, σήμερα θα είχαν αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό οι σπατάλες. Γιατί εγκαταλείπονται τα ασφαλιστικά ταμεία αντί να ενισχυθούν μέσα από την διάθεση μεριδίου αναπτυξιακών πόρων που θα καλύψει τις μεγάλες απώλειες που είχαν από την περικοπή των ομολόγων? Γιατί επιλέγεται ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας που στηρίζεται στην καθίζηση των μισθών και όχι ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης με φθηνό δανεισμό, με φθηνή ενέργεια, με μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων, αλλά και με δημόσια στήριξη, υποστήριξη ακριβέστερα των επιχειρήσεων? Γιατί έχει επιτρέψει η κυβέρνηση την κατρακύλα της Ελλάδας στην 28η θέση στην Ευρώπη των 29 στον τομέα των κοινωνικών ανισοτήτων? Φτωχοί κατέστησαν φτωχότεροι και πλούσιοι πλουσιότεροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην περίοδο της κρίσης της χώρας μας. Γιατί
έχει αυτή η πολιτική της κυβέρνησης εγκαταλείψει τους ανέργους, γιατί κύριοι της κυβέρνησης έχετε επιτρέψει την αποκοπή μεγάλων μεριδίων του πληθυσμού από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα πρέπει να διεκδικήσει επίμονα, να διεκδικήσει επίμονα τη σημαντική ελάφρυνση του χρέους. Το χρέος δεν έγινε βιώσιμο με τα πεπραγμένα των προηγουμένων κυβερνήσεων και δεν θα γίνει βιώσιμο με σενάρια επί χάρτου για εξωπραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι εταίροι πρέπει και αυτοί να υλοποιήσουν από τη δική τους πλευρά τις δικές τους δεσμεύσεις. Εδώ που έφτασε η χώρα, κανένα δημοσιονομικό μέτρο δεν μπορεί να εξεταστεί αυτόνομα από το θέμα του χρέους και άρα των ετήσιων επιβαρύνσεων που έχουμε ως χώρα, ως κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν προκρίνουμε μονομερείς ενέργειες και αναγνωρίζουμε την δυσκολία του εγχειρήματος. Γι' αυτό τονίζουμε ότι η διεκδίκηση της λύσης πρέπει να γίνει με την μέγιστη δυνατή συνένεση στο εσωτερικό της χώρας και με την δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επιτρέψουμε, δεν πρέπει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να επιτρέψουμε να γίνει η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες η ηφηγένεια της Ευρωζώνης που τιμωρείται προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Ας προσέξουμε. Η χώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χρειάζεται μια ελπιδοφόρα πρακτική, προοπτική. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση με προοδευτική πολιτική, με βασικούς στόχους μια ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση τους εταίρους και με ένα διαφορετικό εσωτερικό πρόγραμμα, με μεγάλες δομικές αλλαγές, με μείωση των ανισοτήτων και εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η δημοκρατική αριστερά επιδιώκει να συμβάλλει στα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του λαού και της χώρας. Αγωνίζεται για μια πολιτική αλλαγή με σταθερότητα και σύγχρονες προοδευτικές λύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνενούμε στη συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Η δημοκρατική αριστερά καταψηφίζει τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ.